Κύριε Ιωαννίδη, εσείς πώς βλέπετε αυτή την κόντρα ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, ακροανοιχτές θύρες, αλλά για πείτε μου. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βιντεάκι της ΚΝΕ, που λέει «Δεν είμαστε γατάκια», ναι. Που ξεκινάει με δύο γάτες που μαλώνουν και μετά χαϊδεύονται. Αγκαλιάζεται. Λοιπόν, αυτό είναι η ουσία. Δεν έχουν πώς να κρύψουν τη στρατηγική συμφωνία που υπάρχει για μια σειρά ζητήματα και θα μιλήσω συγκεκριμένα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε τώρα σοου, κυριολεκτικά. Και ο κόσμος κυριολεκτικά στενάζει. Χθες, σήμερα, βγήκαν τα στοιχεία του Εργάνη, 8.000 απολύσεις την ημέρα, μέσω όρο, το 2022. Ο κόσμος στενάζει. Και κοιτάξτε λίγο τώρα, για να είμαστε λίγο σοβαροί. Πού να διαφωνήσουν? Πού να διαφωνήσουν? Στην εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, που τα δίνουμε όλα και η χώρα μας γίνεται κυριολεκτικά στόχος. Είναι το ίδιο, δηλαδή. Κυριολεκτικά στόχος. Τώρα πια έχουν πέσει και τα τελευταία φύλλα σικής όσον αφορά τις διαφορές που μπορεί να είχαν. Ναι. Λέω λοιπόν, πάμε γι' αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει να κάνει με το πού θα πάνε τα χρήματα στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, αλλά τίποτα για το λαό μας. Στο Σύμφωνο Σταθερότητας, στο Μνημόνιο των Μνημονίων που έχουν ψηφίσει. Στο 50% των νομοσχεδίων που έφερε, το αντιλαϊκό νομοσχεδίο που έφερε η Νέα Δημοκρατία αυτή την τετραετία και έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή το 75% που έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Άρα τόσο προσχηματική είναι αυτή. Και περίμενε λίγο να είμαστε. Γιατί θα πει κάποιος, το λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εντάξει, έχει τη δική του ματιά. Η κυρία Τσαπανίδου, νομίζω σε εσάς ήταν, στην εκπομπή σας που είπε «Στα μεγάλα θέματα δεν έχουμε ουσιαστική διαφορά». Εννοούσε από άποψη θεσμικότητας. Στα ζητήματα δημοκρατίας, είπε, στα ζητήματα δημοκρατίας, και πράγματι δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Παράνομες και καταχρηστικές οι απεργίες επί Νέας Δημοκρατίας, παράνομες και καταχρηστικές επί ΣΥΡΙΖΑ. Ξύλο και ΜΑΤ για τους εκπαιδευτικούς που διαδηλώνουν, ξύλο και ΜΑΤ επί ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Άρα λοιπόν. Φαντάζομαι ως ένα σοου. Ναι. Πείτε μου. Τι φαντάζεστε? Φαντάζομαι ότι ως σοου αντιλαμβάνεστε και τη σημερινή κόντρα του κυρίου Βαρεμένου και της κυρίας Καραμαλή. Τη σημερινή διαφωνία, την έντονη. Ακούστε, είναι άλλο η διαφωνία και άλλο η απαράδεκτη κίνηση του κύριου Βαρεμένου. Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Απαράδεκτη ήταν η κίνηση του κύριου απαράδεκτη Βαρεμένου. Τώρα ο καθένας, αν θέλει να παίζει κυριολεκτικά στον τραγικό θάνατο δύο ανθρώπων των ενόπλων δυνάμεων, να κάνουμε τέτοια επικοινωνιακά παιχνίδια, τι να σας πω. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν, λέμε αυτό το πράγμα και λέμε ότι ο λαός μας κυριολεκτικά δεν μπορεί και δεν θέλει να το παρακολουθήσει. Δεν μπορεί και δεν θέλει. Όσο και να τον τίνουμε με προσπάθεια να αποκτήσει ένα πιο νεανικό προφίλ, ένα λιγότερο, περισσότερο επικοινωνιακά κτλ. Δεν μπορεί και δεν θέλει να το παρακολουθήσει. Γι' αυτό το λόγο είμαστε 2-3 το πολύ μήνες πριν τις εκλογές και ένας στους 4 απαντάει κανένας Μητσοτάκης, Τσίπρας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ναι, στο ερώτημα ποιος θα βγάλει τη χώρα, ποιος δίνει διέξοδο στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Δεν απαντάει κουκουέ πάντως. Ναι, δεν απαντάει, αλλά αυτό το 25% σε αυτό, το οποίο προφανώς έχει ένα προβληματισμό και ακούει, εμείς απευθυνόμαστε και του λέμε ότι κάποια στιγμή, μάλιστα, μη μεταθέτεις για μεθαύριο μια λύση που σίγουρα έχει σκεφτεί και η οποία μπορεί να σου δώσει δύναμη σε μια αποχέρι αντιλαϊκή κυβέρνηση. Μάλιστα. Όπως και να είναι. Όπως και να είναι. Να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ταλαιπωρημένο ιστορικά από διώξεις. Εάν ανησυχείτε ότι αυτή η τροπολογία ενδεχομένως για κάποιον που αύριο μεθαύριο θα έχει κακές προθέσεις ανοίγει μια κερκόπορτα η οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι, φυσικά. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τοποθετηθεί και σήμερα. Έχουμε βγάλει ανακοίνωση του γραφείου τύπου. Δεν καταπολεμιέται έτσι η Χρυσή Αυγή, οι παραφιάδες της. Πρόκειται για τροπολογία η οποία επαναφέρει επικίνδυνες γενικεύσεις. Μιλάει γενικά και αόριστα για εγκλήματα τα οποία με βάση και την ευρωπαϊκή νομοθεσία ανοίγουν μια συζήτηση, ακόμα και για αυτά που λέμε, ας πούμε, παρακόλληση συγκοινωνιών, που μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο το οποίο
οδηγεί ένα κόμμα στο να βρίσκεται στο στόχαστρο και να μην τίθεται ζήτημα δηλαδή νομιμοποίησης του. Πράγματα δηλαδή που γίνονται και από κομμουνιστές που συμμετέχουν στο εργατικό κίνημα κτλ. Μια απεργία, μια κατάληψη μπορεί να δημιουργήσει και τέτοιο πρόβλημα, παρακούληση συγκοινωνίων. Άρα μιλάμε λοιπόν για πολύ επικίνδυνη τροπολογία, την οποία δεν μπορούμε να δεχτούμε. Άλλωστε, για να είμαστε ξεκάθαροι, αν θέλουμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, εδώ μιλάμε για διαχρονικές ευθύνες και τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Γιατί δεν έχει προχωρήσει η αμετάκλητη καταδίκη της Χρυσής Αυγής και των στελεχών του? Να μην έχουν πολιτικά δικαιώματα. Για ποιο λόγο? Δεν θα είμαστε σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Σε αυτή τη συζήτηση δεν την κάναμε τώρα. Διεξάγεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό, κύριε Ιωαννίδη. Δεν έχουν επιταχυνθεί. Μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση, η όποια απόφαση, για τη Χρυσή Αυγή, θα περάσουν χρόνια. Ένα είναι αυτό. Γι' αυτό λέμε και εμείς, ούτως ή άλλως θέτουμε σοβαρούς προβληματισμούς όσον αφορά και την τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρούμε ότι εξίσου προβληματική είναι και η τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί επικαλείται τον τρομονόμο, που και αυτός έχει σοβαρά προβλήματα. Τον αντιρατσιστικό νόμο επικαλείται. Και τον αντιρατσιστικό νόμο και το προεδρικό διάταγμα 187α, που βάζει ζητήματα που αφορούν εξίσου τέτοια θέματα για τα οποία μίλησα και πιο πριν. Είναι σοβαρά ζητήματα αυτά και σε κάθε περίπτωση, για να μιλήσουμε και για την πολιτική επικαιρότητα των τελευταίων 10 ημερών, δεν μπορεί να καταπολεμηθεί η Χρυσή Αυγή, ο ναζισμός, όταν η αστυνομία δίνει άδεια στη Χρυσή Αυγή να κάνει συγκέντρωση. Δεν και... ήξερε, τη το είπε ο Δήμος, ναι, αλλά μετά του Δήμου του το είπε η αστυνομία, ναι, και μετά. Ωραία. Και δεν μπορεί να καταπολεμηθεί ο ναζισμός όταν στο εργατικό κέντρο πύργου Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ συνεργάζεται στο ίδιο ψηφοδέλτιο με τον υποψήφιο της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έλεος. Το οποίο λέτε, κύριε Ιωαννίδη. Άρα λοιπόν δεν καταπολεμιέται έτσι. Και επειδή σήμερα είναι 80 χρόνια από τη νίκη της μάχης του Στάλιγκραντ, να θυμηθούμε λοιπόν ότι ο ναζισμός μπορεί να νικηθεί μόνο από το λαϊκό κίνημα, κόντρα δηλαδή στις αιτίες που το γεννούν. Κάποιος ότι είναι άμεσος. Δεν θα το συνεχίσουμε, γιατί και άμεσα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Άμεσα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το λαό, γυρίζοντας την πλάτη σε αυτό το πολιτικό μόρφωμα και μέσα σωματεία και μέσα συνδικάτα. Όχι όμως χαϊδεύοντας τα αυτιά. Βοηθήστε με.